Ο κύριος Κουκουλόπουλος είναι ο τελευταίος ομιλητής. Ελάτε, κύριε Κουκουλόπουλε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σε τρία σημεία θέλω να σταθώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το πρώτο είναι το ζήτημα της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη, η ρυθμή ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια και μάλιστα με μία επιδιωκόμενη, προσδοκόμενη, όπως θέλετε πέσει την, αύξηση επενδύσεων παγίου κεφαλαίου είναι κάτι που είναι το εφικτέο, εν πάση περιπτώσει, σενάριο. Αλλά εντυπωσιάζει, το επέμεινα πάρα πολύ καθώς διάβαζε την έκθεση, γι' αυτό και απάντησα αντί του γραφείου εγώ στον συνάδελφο Καζαμία νωρίτερα για το βασικό σενάριο. Με εντυπωσιάζει, κύριε Τασούλα, τον κύριο Ζουκαλάτη, με εντυπωσιάζει πάρα πολύ το χαμηλό ποσοστό που έχετε στο βασικό σενάριο. Θέλουμε κάποια στοιχεία περισσότερο, 25%. Μάλιστα, το ποσό το οποίο θέτεται, επί του οποίου γίνονται τα σενάρια απορρόφησης, δεν είναι πια ένα ποσό δυσθεώρατο. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη και το εμπροστοβαρέσου ταμείου ανάκαμψης, σημαίνει ότι καθώς περνάμε από χρόνο σε χρόνο, θα έπρεπε να βελτιώνονται τα ποσοστά απορρόφησης. Γι' αυτό και θα θέλαμε κάποιες διευκρινήσεις παραπάνω από την πλευρά μας. Πιστεύω αυτό αφορά όλους τους βουλευτές, όλες τις πτέρυγες, δεν είναι κομματικό ερώτημα. Το δεύτερο αφορά το σκέλος του πληθωρισμού. Ήδη ο προαλληλής συνάδελφος και ο κύριος Τσακαλώτος έθεσαν το ζήτημα. Η Τράπεζα της Ελλάδος όντως έχει βάλει μια ενδιαφέρουσα διάσταση στον πληθωρισμό με τις ολιγοπωλιακές καταστάσεις, ενδεικτικά καφές. Ουσιαστικά ελέγχεται η εισαγωγή του από δύο εισαγωγείς. Και έχει διπλάσει τιμή από όλη την Ευρώπη. Απλά. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει σπουδάσει οικονομικά για να καταλάβει λίγο πολύ τι ακριβώς συμβαίνει. Το ίδιο ισχύει στην κινητή τηλεφωνία, γιατί υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα κόστου ζωής. Δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός, ο οποίος ταλαιπωρεί αφάνταστα τα χαμηλότερα εισοδήματα που έχουν σχέση με τον πληθωρισμό των βασικών ειδών διατροφής. Υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα κόστου ζωής. Σωστά. Σωστό και αυτό. Ναι. Λοιπόν, είναι το κόστος στέγης από την άλλη. Ακόμα και το κόστος ενέργειας, για το οποίο ακόμα και εκεί βρίσκουμε ολιγοπωλιακές καταστάσεις, ίσως στην πιο ακραία τους μορφή. Αυτό που δόθηκε στους αγρότες μετά από μια τέτοια τεράστια κινητοποίηση είναι διπλά, είναι τα PPAs, τα διμερή συμβόλαια που δόθηκαν, ψηφίστηκε ο νόμος πριν 10 μέρες, στους αγρότες από το Υπουργείο Ενέργειας, από τον κύριο Σκυλακάκη, είναι σχεδόν διπλάσια των τιμολογίων, για να ακριβολογώ, 40% πάνω από τα τιμολόγια που έχουν πετύχει βιομηχανίες με διμερή συμβόλαια και είναι τουλάχιστον τετραπλάσια έως πενταπλάσια από το πολύ χαμηλό κόστος που θα είχαν αν τους δινόταν ενεργειακός χώρος. Γιατί έχει κλείσει ο ενεργειακός χώρος για 5 εταιρείες, κάτι για το οποίο μας έχει εγκαλέσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, το ζήτημα των ολιγοπωλιακών πρακτικών γενικότερα δημιουργεί μια κατάσταση διαρθρωτικού χαρακτήρα που αν δεν ξεπεράσει η χώρα θα έχει μονίμως μπροστά σε αυτό το πρόβλημα. Ακόμα και αύριο με τη ΣΑΠΗ που κατά τεκμήριο είναι φθηνότερη ως πηγή ενέργειας. Λοιπόν, και σε όλα τα άλλα, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, βέβαια, αν μιλάμε για την ακρίβεια, από την πλευρά μας, το είπαμε και στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Ολομέλεια προχθές στη σχετική μας ερώτηση στην επίκαιρη. Είναι προφανές μία προτροπή, αν θέλετε, και προς το γραφείο. Προέκυψε από την πρόεδρος, το ξέρει, γιατί είμαστε και στην Επιτροπή Οικονομικών μαζί, από κάποιες δικές μας ερωτήσεις σε φορείς της αγοράς. Υπάρχει, κανείς δεν μπορεί να το αποδείξει, αλλά υπάρχει γενικευμένη βεβαιότητα, όχι αίσθηση, ότι υπάρχουν ενδοομιλικές συναλλαγές, κάποιες φορές και τριγωνικές, κυρίως όμως ενδοομιλικές συναλλαγές που έχουν σχέση με τις προσφορές των προμηθευτών προς τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπου οι προσφορές πηγαίνουν σε εναλλακτικά αφημί και έτσι εμφανίζονται υπερτιμολογημένα προϊόντα κλπ. Υπάρχει σοβαρό θέμα με αυτό. Προέκυψε από σοβαρό διάλογο, ξαναλέω, με ανθρώπους της αγοράς. Δεν είναι κάποια συνωμοσιολογία από την πλευρά μας αυτό που λέω. Λοιπόν,
και κάπου εκεί μπορούμε πραγματικά να δούμε διαρθρωτικού χαρακτήρα αιτίες που δημιουργούν την ακρίβεια και τη λεγόμενη τον πληθωρισμό απληστίας, όπως λέμε, και όλα αυτά. Το τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, αφορά το οποίο θέλω να θέσω, είναι και το ουσιαστικότερο. Θα είμαι σύντομος, γιατί διευκόλυνε πάρα πολύ ο κύριος Τσακαλώτος, που με την γνωστή του επιστημονική επάρκεια έβαλε την μάκρο και μικροοικονομική πλευρά του θέματος μισθή. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, ήταν μια εξαιρετική προσέγγιση. Εγώ θα το βάλω λίγο πιο απλά. Όχι λίγο πιο απλά, εναλλακτική αυτή, ας πούμε. Μια εναλλακτική οπτική θα δώσω, χωρίς να ξεφεύγω από αυτό που ήδη, με το οποίο ήδη συμφωνώ, όπως είπα. Λέμε για τους μισθούς. Πόσο βλέπει ένας απλός πολίτης, κύριε Τσουκαλά? Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει μπει σε αυτή τη μέγενη με την κρίση την υπερδεκαετή. Ένα από τα φάρμακα που μας δόθηκαν ήταν η εσωτερική υποτίμηση με τους μισθούς να πάνε κάτω, στο όνομα και της ανταγωνιστικότητας, έτσι. Λοιπόν, δεν είδαμε μετά από 10-12 χρόνια, αποτέλεσμα δεν έχει υπάρξει. Το λέω εγώ από την πλευρά ενός κόμματος που έστω και με την κριτική του ψήφισε και τον τρίτο μνημόνιο. Εγώ δεν ήμουν τότε βουλευτής, δεν έχει σημασία, δεν είναι προσωπικά αυτά τα θέματα, είναι πολιτικά. Το ότι ψηφίσαμε τα τρία μνημόνια και έχουμε τον απολογισμό μας, το κάθε κόμμα ή ο καθένας μας προσωπικά, είναι ένα ζήτημα. Το να μην βλέπουμε μπροστά μας είναι ένα άλλο ζήτημα όμως. Έτσι, δηλαδή, δεν έχει προκύψει κάποιο όφελος στην ανταγωνιστικότητα. Αυτό νομίζω μια μέση αντίληψη του πολίτη. Όχι μόνο δικιά μας, και εμείς οφείλουμε να την μεταφέρουμε, να την καταγράφουμε και την μεταφέρουμε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εμάς μας ενοχλεί ως πολιτικό χώρο, όχι η έκθεσή σας, αλλά μας ενοχλεί πάρα πολύ το να ανακοινώνεται ο βασικός μισθός διαρκώς από τον Πρωθυπουργό, όπως δεν συμβαίνει σε καμία κανονική χώρα. Η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι κεντρικό ζητούμενο, κεντρική ανάγκη για τη χώρα. Και εδώ μάλιστα θα πω το εξής, ότι έχουμε από ένα μέρος της αγοράς, κυρίως από μικρομεσαίους, έχουμε φωνές διαμαρτυρίας, έχουμε από επιμηλητήρια φωνές που λένε ότι συμφωνούν καταρχάς με το βασικό και λένε κάτι αυτονόητο, ότι υπάρχουν κλάδοι στα μέλη τους που μπορούν να δώσουν και κάτι περισσότερο και υπάρχουν κλάδοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό. Εσείς το λέτε αλλιώς, πιο... ας πω από πλευράς οικονομικής θεώρησης, πιο επιστημονικά, ότι υπάρχουν κλάδοι, υπάρχει στενότητα διότι δεν βρίσκουν τα ανάλογα χέρια. Προφανώς εγώ ξέρω κλάδους που λένε, ας πω παράδειγμα στα δημόσια έργα, μου λένε άνθρωποι γνωστοί, φίλοι που είναι σε δημόσια έργα χρόνια, φωνάζεται για το βασικό μισθό, δεν μπορούμε να κάνουμε, να σπάσουμε εμείς το αυτό. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε περισσότερους μισθούς, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε μονομερός. Έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε μονομερός. Δεν μπορεί μια εταιρεία να δίνει άλλους μισθούς από αυτούς. Πού είναι λοιπόν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις? Εμείς πιστεύουμε λοιπόν, το δίνουμε σαν ένα έναυσμα για μια σοβαρή κουβέντα, αφενός ότι πρέπει να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι κλαδικές φυσικά, ήδη δεν το υπενήθηκα, το είπα ευθέως. Και με κεντρικό μάλιστα ζητούμενο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις τριετίες που αφορούν τους νέους. Στην ίδια λογική που έλεγα νωρίτερα, υπάρχουν κλάδοι που μπορούν σε 1, 2, 3 χρόνια να δώσουν πίσω και το μέρος των παγωμένων τριετιών που κράτησε 11 χρόνια. Εδώ μιλάμε για ένα κομβικό σημείο που αφορά τους νέους ηλικίας 30 με 45, που είναι ή 35 με 50 θέλει, που είναι ο κύριος όγκος αυτών που έχουν φύγει. Και πώς, αν δεν δώσουμε ένα σύνθημα σε αυτόν τον κόσμο, είτε να μείνει εδώ, είτε κάποιοι από αυτούς να γυρίσουν με μια τέτοια εξέλιξη σε κλάδους που μπορούν να το κάνουν αυτό νωρίτερα από άλλους. Άρα κατά συνέπεια νομίζω το ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων αποκτά κεντρική σημασία για εμάς, γιατί κοιτάξτε, δεν μπορούμε να ακούμε αδιαμαρτύρητα, με όσο μπορούμε να καταλάβουμε. Έτσι, χθες, δεν είναι δικό σας, χθες ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, είπε για την αποεπένδυση των τραπεζών, απαντώντας στην κριτική που το ασκήσαμε όλη η αντιπολίτευση, κάτι το οποίο
εγώ δεν το απορρίπτω εντελώς. Είπε το εξής, ότι ξέρετε, λέει, σε αυτή τη συγκυρία το επιταχύνουμε την αποεπένδυση τώρα, και δεν την πήγαμε ένα χρόνο παραπίσω, γιατί είναι μια συγκυρία που θέλουμε να δώσουμε μια όθηση και λοιπά, μια λογική που περίπου υπάρχει στη δική σας έκθεση. Το ακούω που λέμε αυτό. Δεν το απορρίπτω έτσι απαξιωτικά. Γιατί δεν μπορούμε την ίδια λογική? Δεν λέω ότι συμφωνώ, είπα δεν το απορρίπτω, έτσι για να μην έχουν την έγκαιρση αντίρρηση από τον κύριο Καζαμία. Για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τους μισθούς, όταν ουσιαστικά η δυσπραγή οικονομική αναφέρεται στα πιο δυναμικά κομμάτια? Μπορεί αυτή η οικονομία ποτέ να δει πραγματικά ορίζοντα, αν δεν δώσει ένα σαφές μήνυμα στα πιο δυναμικά της κομμάτια, στις πιο δυναμικές ηλικίες, είτε ζουν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό? Γενικά αυτό. Γιατί εδώ δεν το κάνουμε? Γιατί στο άλλο κάνουμε κάτι εμπροστοβαρές? Ξέρω ότι είναι διαφορετικά, ξέρω πολύ καλά ότι μιλάει για δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, έτσι. Γιατί όμως το ένα εγκλωβισμένο στους αριθμούς και στο χρηματιστήριο και στις συμμετοχές υιοθετούμε μια λογική εμπροστοβαρή και λέμε ότι προσδοκούμε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία ποια αποτελέσματα? Θα είναι καταρχάς σε μερίσματα, σε κέρδη κλπ. Και στην άλλη, που υπάρχει ένα γενικευμένο όφελος που πάει και σε πολίτες, σε ανθρώπους, αλλά πάει και στην κοινωνία ολόκληρη με την αύξηση του ΑΕΠ, δεν βλέπουμε μια τέτοια λογική. Αυτές τις σκέψεις ήθελα να εκθέσω με αφορμή ένα αυτοζήτημα, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά από τα μέσα ενημέρωσης, καλός ή κακός, λογικό εν μέρη θα έλεγα, να μην πω εξ ολοκλήρου κιόλας, αυτό το σημείο της έκθεσής σας είναι που τράβηξε το ενδιαφέρον σχεδόν όλων, το ζήτημα των μισθών. Και νομίζω ότι πρέπει όλος ακούστηκαν εδώ, γιατί ξεκινώντας από τον κύριο Τσακαλώτο και κλείνοντας με εμένα, υπήρξαν αρκετές τοποθετήσεις πάνω σε αυτό το θέμα που έχουμε μια κάποια άλλη προσέγγιση, χωρίς να συμφωνούμε και αναγκαστικά μεταξύ μας, αλλά ναι, καλό θα ήταν να το δείτε, ας πούμε. Σας ευχαριστώ.